Ένα 18χρονο Βρετανό τουρίστα βρέθηκε νεκρός στο δωμάτιό του. Οι αρχέ όμω τώρα κάνουν λόγο για εγκληματική ενέργεια. Τι έχει γίνει. Στην αρχή είχε θεωρηθεί ότι τα αίτια του θανάτου ήταν παθολογικά και διότι προέρχονταν από μεγάλη κατανάλωση αλκοόλ όλη τη νύχτα στα μπαρ των μαλλιών. Όμω, όταν ο ιατροδικαστή έκανε την νεκροτομή, αποκάλυψε στην αστυνομία ότι ο θάνατο αυτό οφείλεται σε εγκληματική ενέργεια. Δηλαδή... Ψάχνοντα, οι αστυνομικοί βρήκαν ότι ο νεαρό μαζί με την παρέα του περιερχόταν διάφορα μπαρ και εκεί γνώρισε έναν συμπατριώτη του μπαρμαν. Λίγο αργότερα, αφού έφυγαν από τα μπαρ και κυκλοφορούσαν στου δρόμου των Μαλλίων, τον συνάντησε και πάλι στο δρόμο πάνω σε μία μοτοσυκλέτα, συνοδευόμενο από δύο συμπατριώτησέ του, δύο Αγγλίδε. Mm -hmm. Θεωρείται ότι. Πείραξε με κάποια λόγια τι ε, κοπέλε. Από αυτό ταράχτηκε ε, εξεμάνι mm -hmm. ο, ο άνθρωπο, ο Μπάρμαν, ο οποίος, τον οποίο είχε γνωρίσει πριν από λίγη ώρα. Κατέβηκε από τη μοτοσυκλέτα και του έδωσε ένα χαστούκι. Όπω ήταν και υπό την επίρρεια αλκοόλ, έπεσε κάτω, χτύπησε το κεφάλι. Τον είδε ένα γιατρό mm -hmm. που πέρασε επί τόπου, δεν κατάλαβαν τίποτε. Ε, μεταφέρθηκε στο σπίτι, κοιμήθηκε, αλλά το πρωί οι φίλοι του τον βρήκαν δυστυχώ νεκρό. Οδηγείται στον mm -hmm. εισαγγελέα τώρα ο δράστη.